Κύριε Δημάρχε, καταρχήν σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη σε όντως πολύ φορτωμένο πρόγραμμα να μας δώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ήθελα να μας πείτε λίγο τι σημαίνει για σας αυτό το κοσμοϊστορική σημασία για την Ορθοδοξία, γεγονός της σύγκλησης, της συνόδου που ξεκινάει σε πολύ λίγες ώρες από τώρα και θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς για την παρουσία σας, για το ενδιαφέρον σας και για την ευκαιρία που μας δίνετε ως Δήμος Πατανιά να σας πούμε δύο λόγια για το πόσο σημαντική θεωρούμε όχι μόνο θεολογικά αυτή την κοσμοϊστορική, θα έλεγα, σύναξη του προκαθημένων μας, αλλά είναι και ένα γεγονός το οποίο θα αποτυπωθεί για τις επόμενες δεκαετίες, μπορεί και εκατονταετίες, στα ιστορικά γεγονότα. Ως ένα τέτοιο γεγονός, πέρα από τη θεολογική του σημασία, το αγκαλιάσαμε κι εμείς και θεωρώ ότι αυτό το γεγονός έχει μια σημασία η οποία θα καταγραφεί και στις επόμενες δεκαετίες θα υπάρχουν αναλύσεις, επαναλύσουμε και από εσάς τους δημοσιογράφους, για το πόσο σημαντικό και ποια είναι τα αποτελέσματα, όχι μόνο σε θεολογικό επίπεδο και πίστης, αλλά και στη σύγκληση των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ήταν μεγάλη η χαρά μας και η υποδοχή μας για αυτό το πραγματικά κοσμοϊστορικό γεγονός, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε. Και αν θέλετε, είναι και λίγο μικρή η στενοχώρια μας, που δεν είναι σήμερα όλοι προκαθήμενοι μαζί μας, αλλά ευελπιστούμε και ελπίζουμε, όπως είναι και στην Εκκλησία μας η πίστη, μέχρι την τελευταία μέρα της Συνόδου να έχουμε τη χαρά και τους Σλαβόπουλους που σήμερα και τους Ρώσους που δεν είναι μαζί μας να έρθουν, να τους υποδεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, όπως είναι η σκέψη μας και η αγκαλιά μας μεγάλη για όλους τους Ορθόδοξους ανά την Ιφίλιο. Κύριε Δημάρχε, ο κόσμος που μιλάτε μαζί του, γιατί από ό,τι είδα είστε και ιδιαίτερα λαοφιλείς και δημοφιλείς, να πούμε στον κόσμο ότι μας κάνατε μια μεγάλη βόλτα να γνωρίσουμε όντως τον Αχανή Δήμο σας, 51 χωριά, κοινότητες κλπ. Τι έχει καταλάβει, τι προσλαμβάνουσες έχει, τι έχει αντιληφθεί, τι συμβαίνει ακριβώς στον τόπο του? Το έχετε αντιληφθεί, παρότι σε λίγες ώρες θα δούμε μας πολύ ορθά ότι ο Δήμος Πλατανιά είναι μια μικρή Ελλάδα. Είναι διάσπαρτος με ορεινές, με παιδινές, παραθαλάσσιες περιοχές, με ανθρώπους πιστούς, φιλόξενους, καρτερικούς, παρότι τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να έρθει πάρα πολύ κοντά στους προκαθήμενους, πάρα πολύ κοντά σε όλες τις εκκλησίες μας. Ίσως έχουν λίγο αποθαρρυνθεί από τα ισχυρά μέτρα ασφάλειας τα οποία υπάρχουν και δεν γνωρίζουν ότι αυτά τα ισχυρά μέτρα ασφάλειας θα τους επιτρέψουν να πάνε πάρα πολύ κοντά και στην εκκλησία που γίνονται λειτουργίες και οι εσπερινοί. Και αυτό ίσως είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει περάσει στον κόσμο, ότι είναι καλεσμένοι να γίνουν κοινωνοί αυτή της πανορθόδοξης, θα έλεγα, συνόδου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει τις επόμενες ώρες και εμείς από το Δήμο να δώσουμε το μήνυμα, αλλά και μέσα από την κεντρική διοργανώτρια αρχή, ότι ο κόσμος μπορεί να προσέλθει, μπορεί να πλησιάσει, που το θέλει πάρα πολύ, αλλά έχει την αίσθηση ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κοινωνήσει και ο ίδιος και να συμμετάσχει και να πάρει μέσα από τη χαρά και αυτή τη μετουσίωση. Πρέπει να διορθωθεί, πιστεύω, για να μπορεί ο κάθε. Πώς πέρασε αυτό στην κοινή γνώμη? Πέρασε, αν θέλετε, με τα πολύ ισχυρά μέτρα ασφάλειας τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει αστυνομία παντού. Υπάρχουν προπομπή παντού. Υπάρχουν ελικόπτερα. Πολύ σωστά υπάρχουν όλα αυτά, διότι είναι στην ουσία σαν να είναι αρχηγοί κρατών σήμερα ανάμεσά μας. Φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν για κάποιους άλλους να ήταν στόχοι με την κακή ίσως έννοια. Ναι, βεβαίως, έτσι. Αυτό βέβαια δεν θα έπρεπε να απαγορεύει με την καλή έννοια και με την αυστηρή αστυνομική έννοια που θέλει κάθε αστυνομικός να είναι σίγουρος για την υπηρεσία που προσφέρει. Αν έλεγε όμως στον πιστό να του δείχνουν την έννοια ότι είναι κάτι που είναι ξεκομμένο από αυτόν. Δεν είναι ξεκομμένη η Ορθοδοξία. Πιστεύω ότι και οι προκαθήμενοι θέλουν να έχουν ανάμεσά τους τους πιστούς. Είναι σε ένα μέρος που ξέρετε που η Ορθόδοξη πίστη και στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ένα διεθνές ίδρυμα. Και δίπλα με τα μοναστήρια, έχουν πάρα πολλά μοναστήρια, τα οποία θα γινόταν πραγματικά όλοι αυτοί που ακολουθούν τις αποστολές να μπορούσαν να τα δουν και να μπορούν να είναι μέσα σε αυτά. Θα θέλαν όλοι αυτοί οι πιστοί να είναι κοντά. Και πιστεύω ότι πρέπει τις επόμενες μέρες να τους περάσει το μήνυμα ότι μπορούν πραγματικά να πλησιάσουν και να γίνουν η κοινωνία αυτής της παγκόσμιας πανορθόδοξης συνόδου. Έτσι κι αλλιώς τώρα σας ακούνε και οι προκαθήμενοι που θα το δούνε και ο Παναγιώτατος. Οπότε, αν εσείς το ζητήσετε, να είστε σίγουροι ότι επειδή κιόλας ο Παναγιώτατος είναι άνθρωπος λαοφιλής και αγαπάει να πλησιάζει τον κόσμο, είναι βέβαιο ότι πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω, έχω τη χαρά, την τιμή και την ευλογία να έχω συναντηθεί μαζί του και άλλες φορές, να τον γνωρίσω πόσο πραγματικά απλός και λιτός, με τι μεγάλο πνεύμα θα έλεγα μπορεί να αγκαλιάσει αυτά που ακούγεται και αυτά που ακούει και να μπορεί να τα ερμηνεύσει.
αρκεί και όλοι αυτοί που είναι οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης της εκδήλωσης και έχουν την ευθύνη να το περάσουν προς τα έξω, για να μπορούμε και εμείς στη συνέχεια να σπρώξουμε σε εισαγωγικά τον κόσμο να έρθει πιο κοντά και να μην παρακολουθεί εκ του μακρόθεν αυτή τις εργασίες της Παναχώδης Συνόδου. Έτσι και αλλιώς θα είναι και μια ευκαιρία για όλο αυτόν τον κόσμο που έχει έρθει, είτε με τις αντιπροσωπείες, είτε ως δημοσιογράφοι, για να καλύψουν, να γνωρίσουν έναν πανέμορφο τόπο, όχι μόνο το Δήμο Πλατανιάς, γενικότερα την Κρήτη. Πληροφορήθηκα ότι είχατε οργανώσει, είχατε την πρόθεση και ακόμα εξακολουθείτε να έχετε την πρόθεση να οργανώσετε στη διάρκεια της Συνόδου, οπότε... Όπως το λέτε, είχαμε την πρόθεση και την έχουμε εκφράσει και πολύ νωρίς στις κεντρικές διοργανώτριες αρχές, προκειμένου να μπορούμε να φιλοξενήσουμε εν είδη καλωσορίσματος εσάς, καταρχήν τους δημοσιογράφους που είσαστε, αν θέλετε, οι άνθρωποι που ενημερώνετε με τη σειρά σας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, για την Κρήτη μας, για τον τόπο μας, για τον Δήμο Λατανιά, για την ευρύτερη περιοχή των Χανίων, για να γνωρίσουν όχι μόνο τις ομορφιές, θα έλεγα και τις γεύσεις, και να πάρουν μια άβρα Κρήτης. Πάντως εμείς στην Αμερική το λάδι της Κρήτης και το κρασί το ξέρουμε καλά. Το λάδι και το κρασί, και δεν είναι μόνο αυτό. Αν δείτε κομμάτια του πολιτισμού μας, είτε είναι πολιτισμός που έχει να κάνει με μνημεία, με μνημεία Βυζαντινά και εκκλησίες, είτε με ιστορικά μνημεία, με την παράδοση και την ιστορία του τόπου, με τα χωριά, με τα φαράγγια, με τις πλαγιές, με τις παραλίες, με τους ανθρώπους τους ίδιους αυτούς, καθ' αυτούς που αυτήν την κληρονομιά μας, η φιλοξενία τους και η παράδοσή τους, νομίζω ότι όλοι θα φεύγατε ίσως λίγο πιο πολύ μαγεμένοι από ό,τι έχετε μαγευτεί από το τοπίο καταρχήν που έχετε γνωρίσει ή την περιοχή στην οποία έχετε μέχρι τώρα ξεμαγευτεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, περνάτε αμέσως μία έκκληση προς την Κεντρική Διοργανώτρια Επιτροπή να υπάρξει μία καλύτερη. Μία λίγο χαλάρωση, θα έλεγα, και σε εσάς των μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να μπορούμε σε κάποια απογεύματα, αν το πρόγραμμά σας το επιτρέπει, να σας ξεναγήσουμε, να σας περιηγήσουμε, προκειμένου να πάρετε άβρα Κρήτης, θα έλεγα, την πεμπτουσία της Κρήτης. Κύριε Δημαρχέ, έχω πληροφορηθεί, αν δεν πρέπει να μου το πείτε, δεν θα μου το πείτε, ότι έχετε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους προκαθήμενους. Βέβαια, εσείς ετοιμάσατε 14. Είμαστε, οι συμμετοχές είναι 10 εκκλησίες. Δεν θέλω να μου το πείτε, γιατί θα το χαλάσουμε. Αλλά έμαθα ότι είναι κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, ιδιαίτερο, έξυπνο. Δεν θα το περιμένουν σίγουρα, γιατί το κάθε ένα, ενώ είναι για τον ίδιο σκοπό, είναι και μοναδικό κομμάτι. Σωστά. Η πληροφορία σας ως δημοσιογράφος είναι ακριβής. Ζήστα την ευλογία του Παναγιώτου της προάλλες και την έγκρισή του, έτσι ώστε την Παρασκευή σε μια εκδήλωση που θα λάβει η χώρα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ο Δήμος Πλατανιά, που είναι ο Δήμος που φιλοξενεί στα όρια του την Αγία και Ιερά αυτή Σύνοδο, να μπορέσει να τους δώσει τα δώρα. Μου έδωσε την έγκριση και την ευλογία ο Παναγιώτης και πιστεύω ότι κάθε προκαθήμενος θα πάρει ένα αναμνηστικό στην ανάμνηση αυτής της Συνόδου, το οποίο, ενώ θα είναι κοινό, θα έλεγα, για όλους, θα είναι ταυτόχρονα και ξεχωριστό. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να υπάρχει αυτή η άψογη προετοιμασία που είδαμε εμείς τουλάχιστον? Γιατί θα πρέπει να δούλεψαν πολλά συνεργεία, πολλοί κόσμος, και από ό,τι έμαθα ήταν έντονη και η εμπλοκή δική σας και η εμπλοκή της περιφέρειας και η κεντρική διοίκηση και η κυβέρνηση. Πόσο γρήγορα φτιάχτηκαν αυτά από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση τέλη Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα που άρχισε ουσιαστικά να έρχονται οι αποστολές? Θα μπορούσα να πω ότι το δαιμόνι της φυλής. Δηλαδή. Θα μπορούσα να πω ότι, παρότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα που κάποιοι τη θεωρούν κατημαγμένη, κάποιοι τη θεωρούν οικονομικά μια χώρα η οποία είναι ίσως και πτωχευμένη, νομίζω όμως ότι επειδή πολιτισμικά, ιστορικά, είμαστε ένας λαός που δεν είναι τίποτα από τα δύο προηγούμενα, μπορέσαμε και σε πολύ σύντομο διάστημα και με την περιφέρεια, όπως ορθά είπατε, Κρήτης, και ο Δήμος Πλατανιά, αλλά και οι άλλοι Δήμοι, όποιοι έχουν εμπλακεί στη διαδικασία, να υπερβάλλουν αυτόν. Οι άνθρωποι που εργάστηκαν αντίστοιχα να υπερβάλλουν, ακριβώς γιατί αγάπησαν αυτό το γεγονός. Γιατί πίστευαν σε αυτό το γεγονός, γιατί δεν ήταν για μας κάτι πολύ απλό ως μια εκδήλωση, αλλά είναι, αν θέλετε, ένα σύμβολο το οποίο θα χαρακτηρίζει την περιοχή μας και τον τόπο μας. Από εδώ και στο εξής, για αιώνες. Για αιώνες. Το οποίο έχει τη σημασία του και τη θεολογική, την οποία φυσικά την ξέρουμε προκαθήμενη, αλλά από την άλλη έχει και την ιστορική. Και αν θέλετε, ακόμα και τη γεωπολιτική ακόμα. Για ένα γεγονός που έλαβε χώρα όταν οι προκαθήμενοι, οι οποίοι κακά τα ψέματα είναι αρχηγοί κρατών στην πραγματικότητα, λίγο ως πολύ στον τόπο τους, έρχονται στον τόπο μας και συζητάνε για θέματα που θα χαρακτηρίσουν και τη θεολογία, αλλά και την ιστορία τους επόμενους αιώνες. Ως τελικό μήνυμα, τι θα θέλατε να πείτε, αφενός μεν στους απανταχού Έλληνες, γιατί είμαστε παγκόσμιο δίκτυο, και κυρίως προς τους προκαθημένους, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαβουλευθούν για το μέλλον, το θρησκευτικό, το ιστορικό και το πολιτικό, γιατί αυτά έχουν συνάφη, όπως σας είπατε, με την γεωπολιτική.
αυτές τις 7-10 μέρες που θα βρίσκονται εδώ. Και στους προκαθημένους θα έχω ένα διτό μήνυμα. Για αυτούς τους 10 που είναι σήμερα ανάμεσά μας, θέλω να εύχομαι, να ελπίζω, να προσεύχουμε, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι τα αποτελέσματα τα οποία θα βγάλει αυτή η Σύνοδος θα είναι τέτοια, τα οποία θα βγάλουν την Ορθοδοξία πιο ενωμένη. Μια Ορθοδοξία η οποία ξέρουμε πολύ καλά στα βάθη των αιώνων ποιος είναι ο ρόλος της και στην πίστη αλλά και στην κοινωνία, γιατί μας ενδιαφέρει και η κοινωνία που πάει μαζί με την πίστη. Και στους προκαθημένους που σήμερα δεν είναι μαζί μας, να ευελπιστούμε σε μια έκπληξη ότι έστω και στα τέλη της Συνόδου θα είναι, έτσι ώστε να δοθεί το μήνυμα ότι η Ορθοδοξία ήταν, είναι και θα είναι αραγής, με πάντα το πρόσταγμα που προστάζει η θεολογική της μορφή, αλλά και πάνω απ' όλα και η εικόνα της στο σύγχρονο κόσμο. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες της Διασποράς και τους Ομογενείς, να τους ευχαριστήσουμε από τη μια γιατί μας κάνουν παντού περήφανους και να θέλουμε να ελπίζουμε ότι και εμείς ως γηγενείς τους κάνουμε περήφανους και αυτούς εκεί που είναι. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί...